2 γκολ επικράτησε με 3-0 του Ολυμπιακού Βόλου. Στο ουδέτερο γήπεδο των Τρικάλων, ο Άρης επιβλήθηκε δύσκολα της Καλαμάτας με 1-0, ενώ με το ίδιο σκορ ο Πανιώνιος νίκησε τη Σκόντα Ξάνθη και ανέβηκε στη δεύτερη θέση του 7ου ομίλου. Στο γήπεδο του Βόλου, ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να κάψει την αντίσταση του τοπικού Ολυμπιακού, τον οποίο νίκησε με 3-0. Οι παίχτες του Άγγελο Αναστασιάδη, που σημείωσαν την 5η τους νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τη φάση του κυπέλου, άνοιξαν το σκορ στο 25, όταν ο Γκόραν Βλάουβιτς με αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Κοντοβά. Οι πράσινοι διπλασίασαν τα τέρματά τους 87 με την κεφαλιά του Σίγκουρτσον, ύστερα από σέντρα του Κουτσουρέ, ενώ το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Φλίψεν έβγαλε συστημένη σέντρα στο Βλάουβιτς και εκείνος με κοντινή κεφαλιά ψαράκι σημείωσε το 3ο γκολ της ομάδας του και δεύτερο προσωπικό. Στα Τρίκαλα, εκεί όπου ο Άρης εξέτησε και την τελευταία αγωνιστική της ποινής του, αν και ήταν ανώτερος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, κατάφερε να νικήσει την Καλαμάτα με το φτωχό 1-0. Το γκολ πέτυχε ο Άγγελος Χαριστέας στο 55, όταν ύστερα από απέκρουση του Κελπέκη, σε γυριστό σουτ του Κυπαρίσι, από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τέλος, με το ίδιο σκορ νίκησε και ο Πανιώνης στη Σκόντα Ξάνθη στο γήπεδο της Νέας Μήνης. Σκόρε των Γκιανερίθρων ήταν ο Ζήση Ρόπερς στο 31ο λεπτό, όταν ξέφυγε από κανονική θέση από πάσα ακριβίας του Γκόνια και αφού πέρασε και τον Μπούτσεκ, έστειλε την μπάλα στην άδεια εστία της Ξάνθης. Στις 17 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει, όπως όλα δείχνουν, το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΑΕ, από την επόμενη περίοδο το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Μπροστά σε 65.000 θεατές, το Τζουζέπε Μεάτσα, η Μίλαν προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό με γκολ του Χωσέ Μάρι. Η Γιουβέντους, που αν και δεν έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία της, έδειξε να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ισοφάρισε στο 26 με τον Νταβίτ Τρεζεκέ. Οι Ρωσονέροι όμως πήραν και πάλι προβάδισμα στο σκορ όταν ο διαιτητής υπέδειξε το σημείο του πέναλτι στο μαρκάρισμα του Τούντορ στον Σεφτσένκο και ο Ουκρανός Άσος δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει το 2-1. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Champions League ανέβασε την απόδοσή της στην επανάληψη και πέτυχε το 2-2 με την εξαιρετική κεφαλιά του Ινζάγκη. Ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου οι παίκτες της μεγάλης κυρίας του Ιταλικού ποδοσφαίρου ήταν πιο εύστοχοι, επικράτησαν με 5-4 και έτσι κατέκτησαν το 3ο συνεχόμενο Berlusconi Cup. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, όπως τις κατέγραψε η Νέα Ελληνική Τηλεόραση. Η ένωση προηγήθηκε στο 15ο λεπτό με πλασέ του Κωνσταντινίδη μετά από σέντρα του Ντότσεφ. Στο 58ο λεπτό η Κοζάνη σοφάρισε σε 1-1 με εντυπωσιακή προσπάθεια του Καούνου. Ένα λεπτό αργότερα ο Κάλβο με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μαλαδένη έκανε το 1-2. Με πλασέ του Νάβα στο 61ο λεπτό, έπειτα από μπαλιά του Κωνσταντινίδη, η ένωση προηγήθηκε σε 1-3. Στο 76ο λεπτό ο Μαλαδένης με κεφαλιά μετά από σέντρα του Κοπιτσί σημείωσε το 4ο τέρμα της ένωσης. Στο γήπεδο της Καλαμαριάς ο Ηρακλής προηγήθηκε στο 22ο λεπτό με πλασέ του Κωνσταντίνου. Τρία λεπτά αργότερα ο Σαπουτζής έκανε το 2-0 μετά από σέντρα του Σμετ. Στο 59ο λεπτό ο Κωνσταντίνου με δυνατό σουτ σημείωσε το 3ο γκολ του Γυρεού. Και στο 63ο λεπτό ο Ξενίδης με κεφαλιά μετά από κόρνερ που εκτέλεσε ο Δρούγας διαμόρφωσε το τελικό Πιερικός Ηρακλής 0-4. Ο Νίκος Γκλεκλέγκ είναι στην Κατερίνη. Ύστερα από μέτρια εμφάνιση η ΑΕΚ νίκησε απόψε με 1-0 τη Λάρισα για το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Η κούραση από το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μέσα σε 48 ώρες με απόντες, τραυματίες και διεθνείς για το κύπελλο Ελλάδος ήταν το μοναδικό ελαφρυντικό για τη μέτρια έως κακή εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στη Λάρισα μπροστά σε 800 θεατές στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Από εκεί και πέρα είδαμε γνωστά πράγματα. Εφεδρίες που δεν έπιασαν την ευκαιρία από μια πλευρά και τα βυσσινή άλογα που κλώτσαγαν στην τελική προσπάθεια από την άλλη. Το γκολ του Κάλβο στο 61ο λεπτό διαμόρφωσε τελικό 1-0. Η ΑΕΚ, και παρά τις ελλείψεις, είναι ΑΕΚ, όπως και να το κάνουμε. Φιλαδέλφια είναι Φιλαδέλφια. Η Λάρισα έχει νέα παιδιά, τα οποία αρκετοί, να μην πω όλοι, για πρώτη φορά παίζουν μέσα σε αυτό το γήπεδο. Για μας ήταν ένα οπιαστικό διήμερο και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα το πρόγραμμα θα ομαλοποιηθεί. Θα φυσκαριστούν οι παίκτες και θα είμαστε έτοιμοι για τις υποχρεώσεις που έχουμε στη συνέχεια. Στην Κατερίνη ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε για το κύπελλο, αλλά φιλικό παιχνίδι με την ανόρθωση. Ο Ναλτζής άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο και οι Κύπροι ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με τον Γιαννάκο 1-1. Τα αποτελέσματα της ημέρας: ΑΕΚ Λάρισα 1-0, η Άλυσος Πανελευθυνιακός 3-1, Κυλκυσιακός Καλαμαριά 0-2, Χαρναϊκός Απόλλων 0-0, Λαμία Ιωνικός 1-2, Αμπελόκηπη Ναυπακτιακός 0-2, Αναγέννηση Καρδίτσας Τρίκαλα 0-2, Καβάλα Παναχαϊκή 2-6, Λεωνίδιο Ακράτητος 1-2, Λύκη Πανσεραϊκός 0-2, Εθνικό Αστέρας Εγάλεο 2-0, Αθηναϊκός Άγιος Νικολάος 1-0, Προοδευτική Πανετολικός 0-3 και Πανηγυάλιος Καλλιθέα 3-1.